Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είχαμε το State of the Union και επίσης έχουμε και μια δικιά σας πολύ μεγάλη επιτυχία, τη θεωρώ. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος. Έχουμε σε αυτή την ολομέλεια την ψηφοφορία για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Είναι το πρώτο νομοθέτημα για την Πράσινη Συμφωνία, το λεγόμενο Green Deal. Πείτε μας ακριβώς. Το είπατε ακριβώς όπως είναι. Ναι. Θα το εξηγήσετε. Η μεγάλη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050 να έχουμε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, απαλλαγμένη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το διοξίδιο του άνθρακα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό το πολύ μεγάλο πόριο που θα φτάσει στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 φορά ο εθνικός πλούτος της Ελλάδος. 5 φορές το εθνικό εισόδημα της Ελλάδος. Είναι το πρώτο νομοθέτημα, αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, όπως λέτε, που έχει σαν φιλοδοξία να μην μείνει καμιά περιφέρεια της Ευρώπης πίσω, να μην μείνει κανείς Ευρωπαίος πολίτης χωρίς να χάσει τη δουλειά του στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Είναι ένα πρόγραμμα 150 δισεκατομμυρίων, είναι το πρώτο νομοθέτημα από αυτό το Green Deal για το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Είναι περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα θα ωφεληθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο υπολογίζομαι, αν όλα πάνε όπως αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, στην οποία μετήχα και είχα την τιμή να εισηγηθώ αυτό το μεγάλο πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα ωφεληθεί κοντά στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πρωτοπορία της πράσινης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό θα βοηθήσει βεβαίως και την ευρωπαϊκή βιομηχανία να πάρει μια κατεύθυνση οικολογική. Άρα είμαστε στην πρωτοπορία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα, επειδή έχουμε βάλει ένα προϋπολογισμό πολύ μεγάλο, έχουμε βάλει ένα rewarding mechanism, όπως το λέμε, δηλαδή ένα μηχανισμό επιβράβευσης. Και επειδή η Ελλάδα έχει βάλει ένα πολύ φιλόδοξο στόχο μέχρι το 2027 να μην έχει καμιά ρηπογόνα μονάδα για την ηλεκτρική ενέργεια, σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ωφεληθεί διπλά, διότι θα μπει σε αυτό το τη διαδικασία της επιβράβευσης, άρα θα έχουμε περισσότερα χρήματα για την Ελλάδα. Κυρίως αφορά δύο μεγάλες περιοχές, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η περιοχή της Μεγαλόπολης, αλλά βεβαίως και τα ελληνικά νησιά, τα οποία έχουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από γκάζ και από μαζούτ και από πετρέλαιο. Πόσο εύκολη θα είναι η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, κύριε Κεφαλογιάννη? Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην αρχή? Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, η Ευρώπη τι δεν θέλει? Δεν θέλει να χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Δεν θέλει να χρησιμοποιεί αέριο. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδο, το λέμε μια γέφυρα η οποία θα γίνει μέχρι το 2030. Οπότε θα επιτρέπεται η χρήση του αερίου που είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον από ότι είναι το πετρέλαιο. Αλλά και αυτό σταματά το 2030, ούτως ώστε το 2050 να είναι πλήρως απαλλαγμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες στη βιομηχανία και μιας και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά έχει μείνει πίσω στη βιομηχανική ανάπτυξη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε το άλμα από τα πίσω και να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον κλάδο αναπτυξιακό για την Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα μπει πολύ δυναμικά αυτή τη δεκαετία. Και είναι και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, ο οποίος ονομάζεται πια οικολόγος Πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην πρωτοπορία της οικολογικής επανάστασης που γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Είχαμε σε αυτή την ολομέλεια και το State of the Union, η συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε λίγο να μας πείτε γενικά για τις προτεραιότητες που τέθηκαν και μετά πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Δύο είναι οι μεγάλες προτεραιότητες. Την πρώτη την αναφέραμε. Είναι η Πράσινη Συμφωνία. Αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η δυσκολία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον COVID, με το κορονοϊό και όλα αυτά τα πράγματα. Η Ευρώπη για πρώτη φορά
έχει δείξει αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη, με δικιά της εγγύηση, εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρημάτων που εγγυάται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, δίνει 375 δισεκατομμύρια ως επιδότηση σε όλα τα κράτη-μέλη και άλλα 375, ίσως λιγότερα, μας κάνει 750 όλα μαζί, σε χαμηλότερα δάνεια για να στηρίξει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Από εκεί και πέρα έχουμε το πρόγραμμα 21-29 που είναι και αυτό 1,2-3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε λοιπόν ότι η Ευρώπη έχει βάλει στο τραπέζι παραπάνω από 2,2-3 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όταν μιλάμε 3 εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά μιλούμε για 12 φορές το καθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδος. Μιλάμε για 3 φορές ο εθνικός πλούτος της Ελλάδος, ότι αξίζει τα περιουσιακά στοιχεία και όλη ο δυναμισμός της οικονομίας είναι ο εθνικός πλούτος που είναι τριπλάσιο από το εθνικό πλούτο της Ελλάδος αυτό το κεφάλαιο, ακριβώς για να στηριχτούν οι οικονομίες, οι οποίες βέβαια έχουν πληγεί σε διάφορους κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι οι εξαγωγές, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρήσεις στον πολιτισμό και όλα αυτά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας αυτά τα πολλά χρήματα, αφενός μεν να έχουμε μια κοινωνία με υγεία απαλλαγμένη από τον κορονοϊό μέχρι να βρούμε το εμβόλιο και όλες τις άλλες θεραπείες οι οποίες χρειάζονται, αλλά από την άλλη μεριά να στηριχτούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες να περάσουν αυτή την κρίση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτά λοιπόν τα δύο μεγάλα θέματα και βεβαίως τα θέματα της ασφάλειας, τα οποία αφαιρούν την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρόγραμμα Ειρήνη για τη Λιβύη. Θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Που είναι ένα θέμα που έχετε ιδιαίτερα εσείς ασχοληθεί. Είναι τα θέματα των προκλήσεων της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι οι κυρώσεις οι οποίες είναι πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ασφαλώς όλα αυτά τα θέματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ένας οικονομικός γίγαντας και ένας πολιτικός νάνος. Είναι η ώρα η Ευρώπη να αποφασίσει ξανά να δει την κοινή αμυντική της πολιτική, να προστατεύσει τα κοινά της σύνορα και στη θάλασσα και στην ξηρά και να αναλάβει πρωτοβουλίες πολιτικής ενοποίησης. Ωραία. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για το εμβόλιο. Σε τι φάση βρισκόμαστε, επειδή ακούγονται πάρα πολλά, κάποιοι αμφισβητούν πότε θα έρθει, έχει παρενέργειες, δεν έχει. Πείτε μας δύο λόγια και τι συζητήθηκε στην Ολομέλεια. Αυτό θα μας το πούν οι επιστήμονες βεβαίως. Είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ χαίρομαι γιατί όλες οι μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με την έρευνα υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο ότι καμιά από αυτές δεν θα βγάλει το εμβόλιο αν δεν είναι 100% σίγουρη ότι έχει αποτελεσματικότητα στο 100% των πολιτών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ίσως και γι' αυτό καθυστερεί, δηλαδή τα τεστ πρέπει να γίνουν σε γίγα επίπεδο, σε πολύ μεγάλο επίπεδο και σε όλο το εύρος και σε όλες τις περιοχές της Ιφιλίου, γιατί στο τέλος του δρόμου πρέπει αυτό να διανεμηθεί σε όλους τους πολίτες της γης. Η Ευρώπη πάλι είναι στην πρωτοπορία, διότι έχει κλείσει συμφωνίες με όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Πολύ πριν τελειώσουν οι δοκιμές. Βεβαίως. Και μπράβο της. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει λεφτά στο τραπέζι, έχει ενισχύσει αυτές τις έρευνες, γιατί χρειάζονται τεράστια ποσά πραγματικά. Και ασφαλώς θα έχει ένα μεγάλο μερτικό από αυτά τα εμβόλια και μάλιστα μόλις αυτά δοθούν στην κυκλοφορία. Και αυτά θα διανεμηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αναλογία πληθυσμού στα κράτη-μέλη. Άρα η Ελλάδα θα έχει και αυτή το δικό της μερτικό, όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αισιοδοξία η οποία υπάρχει είναι αυτά που μαθαίνουμε από τους επιστήμονες. Ότι προς το τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου χρόνου, ίσως ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού θα αρχίσει να εμβολιάζεται ή θα έχει εμβολιαστεί ήδη. Ωραία. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε εάν είστε ικανοποιημένος από το βαθμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα με την πρόσφατη κρίση με την Τουρκία. Ναι, νομίζω σε επίπεδο τουλάχιστον διακηρύξεων η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε απόλυτη αλληλεγγύη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θεωρεί ότι η Τουρκία προκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, υβρίζει τους ηγέτες της και προκαλεί δύο μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και κυρίως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας που με σαφήνεια προσδιορίζει πώς γίνεται η διανομή, αν θέλετε, η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της φαλοκρηπίδας μεταξύ γειτονικών χωρών που πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια καλής γειτονίας και καλής διάθεσης. Σίγουρα αυτό που ορίζει
η διεθνής κοινότητα είναι ότι αυτά πρέπει να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο, με διάλογο. Το ορίζει άλλωστε το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο, όπως ξέρετε, έχει ψηφιστεί στις αρχές δεκαετίας του 1980, έχει επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 167 κράτη, είναι εθιμικό δίκαιο και κάθε χώρα, ακόμα και αυτές που δεν το έχουν υπογράψει, όπως είναι οι τέσσερις χώρες που δεν το έχουν υπογράψει και η Τουρκία, ούτε το έχουν επικυρώσει στα κοινοβούλια τους, είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν. Αυτό είναι κάτι για το οποίο ρωτήθηκε και ο κύριος Τσαβούσογλου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πριν μερικές μέρες και βεβαίως απάντησε ότι και η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να το ακολουθήσει. Και το ερώτημα βεβαίως το οποίο είχα την ευκαιρία να θέσω και στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή των εξωτερικών υποθέσεων είναι ότι από τη στιγμή που και η Τουρκία δέχεται ότι είναι θυμικό δίκαιο και πρέπει και η ίδια να το ακολουθήσει, τι λέει για το άρθρο 3 αυτής της συνθήκης που λέει ότι η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια χωρίς να δώσει αναφορά σε κανένα αφού είναι διεθνές δίκαιο και αν θα πάρει πίσω το κάζους Μπέλι που έκανε με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης 1996, αν δέχεται το άρθρο 83 της συνθήκης που λέει ότι πρέπει να γίνεται με διάλογο οι συζητήσεις και εκεί που δεν είναι οριοθετημένες οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες να μην υπάρχουν προκλητικές ενέργειες όπως αυτές που έκανε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και βεβαίως, εάν δέχεται το άρθρο 121 ότι τα νησιά όπως είναι το Καστελόριζο και η Στάδα των νησιών που το περιστοιχίζουν έχουν δικιά τους αποκλειστική οικονομική ζώνη, δικά τους χωρικά ύδατα, 12 μίλια και βεβαίως δικιά τους υφαλοκρηπίδα. Άρα όλα αυτά είναι στο τραπέζι των συζητήσεων και αν έχει κάποια αντίρρηση η Τουρκία και δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Ελλάδα με βάση τις αρχές του δικαίου, το ίδιο το δίκαιο προβλέπει ότι με συνυποσχετικό μπορεί να προσφύγουμε σε διεθνή διαιτησία στη Χάγη, στο Αμβρούο ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαιοδοτικό όργανο που επιλύει αυτές τις διαφορές, οι οποίες, και τελειώνω με αυτό, έχουν επιληθεί μέχρι 96% σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, γιατί να μην ακολουθήσουμε αυτό που ακολούθησαν δεκάδες χώρες στον πλανήτη και έχουν λύσει τις διαφορές τους και έχουν οριοθετηθεί και αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και τα χωρικά τους ύδατα και η υφαλοκρηπίδα τους. Η πολιτική σας ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ήταν ένθερμος υποστηρικτής σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν είδαμε όμως το ίδιο από τις άλλες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς έχουμε ένα φίλο της Ελλάδος ως επικεφαλής της ομάδας, που είναι ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έχει κάνει σημαντικές δηλώσεις, μέσα τα έβαλα και με τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, όταν του είπε ότι δεν συζητάμε με την Τουρκία, οι κυρώσεις πρέπει να είναι στο τραπέζι και δεν μπορεί να τους βάζουμε στον ίδιο καμβά και στην ίδια ζυγαριά τις προκλήσεις του επιτιθέμενου με τις νομικές κινήσεις του αμυνόμενου όπως είναι η Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει στην Κύπρο και είπε ότι οι παραβιάσεις της Τουρκίας δεν είναι παραβιάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, αλλά είναι στα σύνορα της Ευρώπης και δεν απειλεί η Τουρκία τους 600.000 των Κυπρίων πολιτών, αλλά απειλεί τα 540 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα έχουμε ένα πολύτιμο σύμμαχο, ο οποίος μας βοήθησε να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, όταν μετά από παρέμβασή μας, και η παρέμβασή μας είναι ο πληθυντικός της ευγενίας, ο κύριος Βέμπερ μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι πρέπει να γίνει εμπάργο εξαγωγής των όπλων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ψήφισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Βεβαίως και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έκανε ακριβώς το ίδιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, στη συγκεκριμένη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξαγωγή όπλων, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και περιελήφθη και στην πρόταση που έκανε για τις κυρώσεις στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Κάποια άλλα κόμματα ενδεχομένως δεν ακολούθησαν στον βαθμό που θέλαμε, αλλά όλα τα κόμματα ήταν στην ίδια γραμμή. Η καταδίκη της Τουρκίας είναι απόλυτη από κάθε πολιτικό στέλεχος, κάθε ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάθε πολιτικής ομάδας και βεβαίως κάθε κράτος μέλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια ομοφωνία σε ένα θέμα από όλες τις πολιτικές ομάδες και από όλα τα εθνικά κράτη. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε την πορεία της επιχείρησης Ειρήνη και την συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή. Η Ελλάδα συμμετέχει από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε ότι αντιμετώπισε και το ελληνικό ναυτικό της προκλήσης Τουρκίας, όπως και το γαλλικό ναυτικό. Αυτό είναι και η βασική αιτία ή αφορμή της σύγκρουσης και της προσωπικής σύγκρουσης και βεντέτας η οποία υπάρχει από τον κύριο Ερντογκάν και τον κύριο Μακρόν, ο οποίος του είπε μέχρι εδώ και μη παρέκει. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα, η πιο μεγάλη
στρατιωτική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μια πυρηνική δύναμη, μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας και κατέστησε σαφές ότι νεοοθωμανικές προσεγγίσεις του κυρίου Ερντογκάν που φτάνουν μέχρι τη Λιβύη, μέχρι τα Αραβικά Εμμυράτα, μέχρι τον Κάφκασο και τα Βαλκάνια δεν θα γίνουν επιτρεπτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να απειλεί με μια ανατολική νοοτροπία τους γείτονές της. Πρέπει η Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες, συνθήκη της Λοζάνης, που και αυτό είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο, το έχουμε ψηφίσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σέβεται τους γείτονές της και αν θέλει να παραμείνει μια υποένταξη χώρα, πρέπει να σέβεται και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τους διεθνείς νόμους και κανόνες. Αν δεν το κάνει αυτό, είναι αυτό που του είπαν όλοι οι Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές, οι οποίοι του είπαν σταματούν οι διαπραγματεύσεις, μια άλλη σχέση οικονομικού περιεχομένου, ειδική σχέση με την Τουρκία πρέπει να συζητηθεί. Πριν δούμε το αποκλειστικό βίντεο από την επιχείρηση Ειρήνη και την αποκλειστική συνέντευξη, θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αν μπορεί πραγματικά να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να υπάρξει. Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια πριν πάρα πολλά χρόνια, μετά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν η πρώτη κοινή πολιτική την οποία οραματίστηκαν οι Ευρωπαίοι το 1952. Δυστυχώς με ψήφους της Γαλλίας τότε στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, δύο ευρωβουλευτές πλειοψήφισαν και δεν προχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Προχωρήσαμε μετά σε άλλες διαδικασίες με το ΝΑΤΟ. Κρυφτήκαμε πίσω από την Ευρωπαϊκή Ομπρέλα, από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, αλλά η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δική της άμυνα. Δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προχωρήσει και ασφαλώς η Ελλάδα, που είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, βεβαίως μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι θα είναι, αν θέλετε, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με τόσους ταχείς ρυθμούς, το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική της ενοποίησης, η κοινή εξωτερική πολιτική και η κοινή αμυντική πολιτική. Ωραία. Θα ήθελα, αγαπητοί τηλεθεατές, να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη που μου έδωσε ο διοικητής της επιχείρησης Ειρήνη στη Ρώμη πριν λίγες μέρες, που την πραγματοποίησαμε σε συνεργασία με το kapanews.gr. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαρά μου. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας, όπως πάντα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. L'operazione Enafor Med Irini è stata lanciata il 31 di marzo del 2020 con il compito principale di monitorare e implementare la risoluzione dell'ONU relativa all'embargo sul traffico di armi da e per la Libia. L'operazione è nata quindi in piena pandemia da Covid-19 e quindi questo ha reso più complicato è il processo di generazione delle forze. Comunque bisogna riconoscere gli sforzi che tutti i Paesi membri hanno fatto per cercare di provvedere ad assetti e personale in modo tale che l'operazione potesse partire in tempo debito. E questo è avvenuto effettivamente il 4 di maggio del 2020. Le forze ancora disponibili, gli assetti disponibili non sono ancora sufficienti, come ha anche sottolineato l'alto rappresentante per l'Unione Europea, Mr. Borrell. Però noi stiamo impiegando al meglio gli assetti che ci sono stati assegnati dagli Stati membri, in modo tale da ottenere il meglio da quello che abbiamo disponibile. E alcuni risultati sono stati già ottenuti. In un brevissimo tempo, in 3 mesi di tempo, i risultati si sono già visti, soprattutto nel settore del controllo delle armi e nel settore del contrasto al contrabbando di oli. Siamo tutti coscienti che, vista l'interesse nella crisi libica di diversi attori, ci sono molte implicazioni di ordine politico e diplomatico. Tanti sono gli attori coinvolti nel teatro libico e ognuno con la propria agenda, ma è chiaro che a tutti che la sicurezza della Libia comporterà una serie di benefici in tutta l'area del Mediterraneo. Innanzitutto avremo un Mediterraneo più sicuro, un Mar Mediterraneo più sicuro, avremo maggiore prosperità per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo
E chiaramente ci sarà anche un maggiore controllo sui flussi migratori che dalla Libia arrivano verso l'Europa. Quello di cui abbiamo bisogno è che la forte volontà politica che ha permesso il lancio dell'operazione venga mantenuta, sostenuta e che si traduca anche in assetti e personale da parte dei Member States nei confronti dell'operazione Irini stessa. Quello del monitoraggio dei traffici di esseri umani continua a essere uno dei compiti secondari dell'operazione Irini. Lo sviluppiamo tramite l'impiego dei nostri assetti aerei in coordinamento con tutte le agenzie che sono interessate a questo fenomeno. È chiaro che per le caratteristiche dell'operazione Irini le unità navali si trovano in una zona diversa da quelle dove si sviluppano i maggiori flussi di migranti e per questo fino ad oggi le navi di Irini non sono mai state coinvolte in alcun evento SAR. Noi monitoriamo costantemente i flussi migratori anche per verificare se l'operazione Irini e i suoi assetti navali possono costituire in qualche modo un fattore di attrazione, il cosiddetto pull factor. Ogni mese facciamo un report al Political Security Committee per spiegare come stiamo agendo, cosa stiamo facendo e quali sono le maggiori direttrici di traffico di migranti, dimostrando che l'operazione Irini non costituisce effettivamente nessun pull factor. È importante sottolineare che l'operazione Irini non è contro qualcuno specificatamente né alcuna nazione. L'operazione Irini ha come compito quello di implementare l'embargo delle armi voluto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia. E lo facciamo in tutta l'area di operazione, qualunque sia l'attore coinvolto. Noi, facendo questo, rimaniamo all'interno dei confini che ci vengono dettati dalle risoluzioni dell'ONU, dalla legge internazionale sul mare, anch'essa dell'ONU, dalle regole di ingaggio che sono state approvate dai paesi membri dell'Unione Europea. E all'interno di questi parametri, all'interno di questi confini, ci troviamo ad operare nella nostra operazione. Non ci limitiamo soltanto a intervenire con le unità navali, ma il nostro compito è anche quello di monitorare dall'alto, con i satelliti, con gli aerei a pilotaggio remoto e con gli aerei che ci vengono messi a disposizione dagli Stati membri, tutti quelli che possono essere dei sospetti traffici illeciti. E grazie a tutte le informazioni che abbiamo ricevuto dai nostri assetti, dal Centro Satellitare Europeo, SATSEN, e dall'intelligence degli Stati membri, siamo riusciti a ricostruire possibili traffici illeciti nell'area di nostra competenza e tutte queste informazioni sono state inviate al Panel of Experts for Libya delle Nazioni Unite per le valutazioni successive del caso. I'm Lieutenant Commander Konrad Skura from Polish Air Force and I'm here Chief Director for the JOC, which is JOC Operation Center in Operation Irini. We are here to monitor and manage all of the movement for the either surface or air assets and to establish assessment and to provide it to our op commander. I am Captain Nadine New from Germany. I'm working in OHQ in TJ4 logistic branch, dealing with logistics, especially movement and transportation. My duty is to provide logistic support, to provide and guarantee the logistic support of UNAFAMID Irini regarding the air and naval assets. Currently, Operation Irini has three forward logistic bases and sites, two of which are in Italy and one in Greece. I'm Lieutenant Solène Neveu from the French Navy. I'm an Operation Commander Legal Advisor and my duty within the OHQ is to make sure that all the operations are carried out in accordance with international law and with the aim of impartiality. My name is Alen Serec. I'm an ensign of the Slovenian Armed Forces and I'm working in CJ7 as a training coordinator.
Currently, my work is focused on training newcomers to the Operation UNIFOR Med Irini, but I also help to create so-called training packages for the Libyan Coast Guard and Navy, which will contribute to the capacity building and training of the Libyan Coast Guard and Navy at law enforcement tasks at sea. Τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.